Καλώς τους λοιπόν, σας είπαμε ότι θα τους καλωσορίσουμε, θα μας καλωσορίσουν, τους καλωσορίζουν. Θα το εξηγήσει λίγο καλύτερα η Ελένη. Καλά τα έφτιαξες τώρα, ας πάρω εγώ τώρα το. Φτιάχνω μια, έτσι, λοιπόν, μια χλήτη μυστηρίου. Το καλό τους τι μπορεί να είναι αυτή την εποχή? Σε ποιους λέμε καλός τους, ποιους καλωσορίζουμε? Τους πρόσφυγες. Τους πρόσφυγες που σε αυτή τη φάση δεν έχουν στο ίδιο μήνα. Αυτούς. Τους πρόσφυγες. Είναι λοιπόν ένα νέο κοινωνικό συμβούλιο για τους πρόσφυγες. Είναι το θέμα που σας είπαμε από πριν ότι θα κάνουμε, προκειμένου να καταδείξουμε όλες τις δράσεις που συνεχίζονται από άκρη σε άκρη σε όλη τη χώρα για το θέμα των προσφύγων. Έχουμε λοιπόν σήμερα κοντά μας τους πρόσφυγες, το καλός τους, που είναι το κοινωνικό συμβούλιο για τους πρόσφυγες. Έχουμε επίσης το Πανεπιστήμιο, που έχει κάνει και αυτό, έχει ανοίξει τα φτερά του για να βοηθήσει τους πρόσφυγες. Τι άλλο έχουμε, Έχουμε μια φοιτήτρια, ναι, και έχουμε και τον Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής. Και να καλωσορίσουμε τις κυρίες σε πρώτη φάση. Να τις καλωσορίσουμε. Λοιπόν, να πούμε ότι κοντά μας είναι η κυρία Αλεξάνδρα Ανδρούσου. Είστε καθηγήτρια, αναπληρώτρια καθηγήτρια διδακτικής μεθοδολογίας του τμήματος εκπαίδευση και αγωγή στην προσχολική ηλικία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Καλησπέρα. Λοιπόν, καλωσορίζουμε και την κυρία Ιρό Μιλιώνη, που είναι φοιτήτρια. Καλησπέρα. Και η Ελένη καλωσορίζει τους άντρες. Εγώ λοιπόν καλωσορίζω τον Νίκο Μπελαβίλα, συντονιστή Κοινωνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες Καλώς τους. Έτσι. Και καθηγητής αρχιτεκτονικής. Και είστε και αναπληρωτής καθηγητής αρχιτεκτονικής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αλλά σας έχουμε καλέσει εδώ με την άλλη σας ιδιότητα. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία. Και έχουμε επίσης κοντά μας και τον Πέτρο Φιλίππο, Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής. Να είστε καλά, απόγευμα. Στο καλό τους απαντάμε, καλό σας βρήκαμε. Μάλιστα. Ναι, στο καλό στα παιδιά. Λοιπόν, να μας πει ο Φιλίππος γιατί κάνει αντιφώνηση. Κάνει περιφέρεια για το θέμα αυτό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την κυρία Ανδρούσου. Βεβαίως. Γιατί με έχει έτσι πολύ ιντριγκάρει το θέμα του Πανεπιστήμιου Αθηνών, πώς εμπλέκεται σε αυτή την πρωτοβουλία και με ποιον τρόπο προσπαθείτε να βοηθήσετε και τα παιδιά των προσφύγων και τους ίδιους τους πρόσφυγες. Διαβάσαμε για μια ανάρτηση που είχατε κάνει όπου ζητούσατε μεταφραστές από διάφορες γλώσσες, αραβικές κτλ. Για πείτε μας. Ναι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Να σας πω ότι υπάρχει καταρχήν μια δραστηριοποίηση και ενεργοποίηση του ΕΚΠΑ, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο σύνολό του. Έχει δημιουργηθεί ένα παρατηρητήριο για τα ζητήματα του προσφυγικού, στο οποίο συμμετέχουν πολλοί συνάδελφοι από πολλά τμήματα, ιατρικής, παιδαγωγικά τμήματα, τμήματα μουσικών σπουδών κτλ. Και όλοι αυτοί προσπαθούμε να συντονίσουμε τις δράσεις τις οποίες κάνουμε στο πεδίο. Υπάρχουν πολλές δράσεις της ιατρικής που γίνονται από χειρούργους, παιδιάτρους, όλων των ειδών τις ιατρικές παρεμβάσεις. Τι δράσεις μπορείτε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένοι? Κοιτάξτε, είναι δράσεις που γίνονται για να στηρίξουν τα ιατρία, τους γιατρούς που βρίσκονται στα σημεία που υπάρχουν οι δομές φιλοξενίας για τους πρόσφυγες. Γίνονται πολλές δράσεις στήριξης των ανθρώπων που παρεμβαίνουν, ψυχοκοινωνικές κατά κάποιο τρόπο. Και τώρα θα έρθω στη δική μας δράση. Δράσεις λοιπόν για τους ανθρώπους που βοηθάνε τους πρόσφυγες. Για τους ανθρώπους που βοηθάνε τους πρόσφυγες και για τους πρόσφυγες. Στη δικιά μας δράση. Εμείς είμαστε το Τμήμα Εκπαίδευση και Αγωγή στην Προσχολική Ηλικία και έχουμε ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 2015 μία δράση συστηματική στην ανοιχτή δομή φιλοξενίας του Ελαιώνα. Στον Ελαιώνα. Τι κάνετε εκεί, λοιπόν? Είναι μία δράση που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας και προσχολικής και πρώτης σχολικής μέχρι την εφηβεία περίπου. Έχει πολλά τέτοια παιδιά. Έχει πάρα πολλά παιδιά. Έχει πάρα πολλά παιδιά. Από τον Οκτώβριο λοιπόν πηγαίνουμε σταθερά δύο φορές τη βδομάδα, ένα δίωρο κάθε φορά, και εκεί κάνουμε μία σειρά δραστηριοτήτων που βασίζονται στο παιχνίδι. Το κέντρο είναι το παιχνίδι. Γιατί το παιχνίδι? Γιατί εκεί έχουμε να αντιμετωπίσουμε παιδιά πρόσφυγες, δηλαδή παιδιά τα οποία βρίσκονται σε μια συνθήκη, έχουν βιώσει καταρχήν ένα τραύμα και βρίσκονται σε μια μετάβαση, σε ένα τόπο σαν τράνζιτο, έτσι. Προσπαθούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε μια συνθήκη κανονικότητας εντός εισαγωγικών, παιδικής ηλικίας, δηλαδή να επανέλθουν. Τι ζητάει το παιδί να παίξει. Ακριβώς. Και επίσης να αποφορτιστεί, ξέρετε, γιατί κουβαλάνε πάρα πολλά πράγματα. Κουβαλάνε εκρήξεις από βόμβες. Εκρήξεις από βόμβες, διαδρομές, σκοτωμένους γονείς, σκοτωμένους φίλους, διαδρομή. Αιγαίο, περάσματα, δεν ξέρουν τι θα είναι το μέλλον. Και επίσης να τονίσω εδώ ότι κατά μέσο όρο τα παιδιά αυτά είναι εκτός σχολικού πλαισίου τουλάχιστον 2 χρόνια. Το οποίο σημαίνει ότι είναι παιδιά πάρα πολύ, καταρχήν σε μία διέγερση συχνά και πολύ συχνά σε κατάσταση που αισθάνονται μία απογοήτευση, μία αίσθηση
αυτό είναι αναφισβήτητο, έτσι. Αλλά έχουμε και μία αίσθηση, πώς να σας το πω, μεγάλης απογοήτευσης και ματέωσης. Mm-hmm. Χρειάζεται λοιπόν ενίσχυση, τι χρειάζεται κάνετε, ενδυνάμωση. Λοιπόν, πηγαίνουμε λοιπόν εκεί και παίζουμε για 2 ώρες μία σειρά από παιχνίδια. Πηγαίνουν ομάδες φοιτητών, καλά προετοιμασμένοι, έχουμε σχεδιάσει, έχουμε σκεφτεί, κάθε έχουμε μέρα κάνει. Γίνεται δύο φορές τη βδομάδα. Θέλει όμως αρκετή προετοιμασία, όπως μπορείτε να φανταστείτε, και εποχή. Τα παιχνίδια αυτά, για βάλτε μας και εμάς λίγο να... Είναι παιχνίδια όλων των ειδών. Είναι mm-hmm. παιχνίδια κινητικά, θεατρικά, μουσικά. Δεν έχουν κύριο άξονα τη γλώσσα, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πολλές εθνότητες. Πώς το ξεπερνάτε το θέμα της γλώσσας? Α, κοιτάξτε, το ξεπερνάμε πάρα πολύ εύκολα το θέμα της γλώσσας. Πρώτα απ' όλα χρησιμοποιούμε πολύ τη μουσική. Mm-hmm. Δεύτερον, χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τις θεατρικές δράσεις, τα παιχνίδια της δραματοποίησης κτλ. Επίσης, αυτή την ηλικία, τα παιδιά, όταν αισθάνονται αποδοχή και όταν αισθάνονται ότι είναι καλά σε αυτή την ομάδα, πάρα πολύ γρήγορα μαθαίνουν τη γλώσσα. Δηλαδή, τα λίγα πράγματα που αρχίσαμε να λέμε στα ελληνικά, τους αριθμούς, ξέρετε, τα προστάγματα που δίνει κανείς σε ένα παιχνίδι, πάρα πολύ γρήγορα μαθαίνουν ελληνικά, πάρα πολύ γρήγορα μας απαντάνε. Επίσης, αυτή η δράση δεν είναι μια δράση που θέλει να τους επιβάλλει κάτι ή θέλει υποχρεωτικά να τους κάνει να μάθει. Θέλει να τα κάνει να αισθανθούν καλά. Έτσι. Άρα, και ασφαλή. Άρα είναι μια συνθήκη που φτιάχνουμε μια ομάδα, ένα σύνολο παιδιών. Και τα βάζουμε φυσικά και να ζωγραφίζουν. Τι και ζωγραφίζουν? Να παίζουν. Ζωγραφίζουν δύσκολα κάτι συγκεκριμένο. Πολλές φορές είναι πολλά πράγματα διάχυτα και όχι πολύ σαφή. Πολλές φορές χρησιμοποιούν, φτιάχνουν σπίτια. Είναι πολύ χαρακτηριστικό μια ζωγραφιά που μας έχει εντυπωσιάσει όλους. Ένα παιδάκι ζωγράφισε ένα σπίτι και έγραψε από κάτω Happy Germany. Άρα βλέπεις που προσδοκά και προς τα που θέλει όπως να φτάσει. Το έχει εμφυσίσει αυτό η οικογένειά του. Φυσικά και έχει δικημή... και τη σκέψη. Πάμε στη Γερμανία που να... θέλουμε να πάμε, πού θέλουμε να φτάσουμε. Αυτό που... κάτι άλλο, ναι, βεβαίως. Αυτά τα παιδιά που είναι τόσο καταταλαιπωρημένα και έχουν περάσει τόσο άσχημα, mm-hmm. Έχουν δει ενδεχομένως το σπίτι τους να γκρεμίζεται, έχουν κινδυνεύσει να πνιγούν ή είδαν άλλα παιδιά να πνίγονται ή τους γονείς τους οτιδήποτε καθώς ερχόντουσαν στην Ελλάδα. Είναι εύκολα και ενδοτικά στα παιχνίδια που τους βάζετε να κάνουν? Είστε ενδιαφέρουσα ερώτηση. Είναι πολύ εύκολα και πολύ ενδοτικά στα παιχνίδια, γιατί ακριβώς νομίζω ότι έχουν ανάγκη να κάνουν κάτι διαφορετικό. Η ιδέα που είχαμε από την αρχή να πηγαίνουμε αρκετοί, δηλαδή πηγαίνουν κάθε φορά 10 με 12 φοιτητές-φοιτήτριες, είναι πολύ σημαντική. Γιατί είναι σαν να πηγαίνει μια κοινότητα, δηλαδή αυτό το καλό στους που προσπαθούμε να στηρίξουμε κιόλας αυτή τη στιγμή, είναι σαν να πηγαίνει οι εκπρόσωποι της ελληνικής κοινωνίας εντός εισαγωγικών, έτσι, μια μικρογραφία της Ελλάδας και να φτιάχνει μια συνθήκη αποδοχής. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη συνθήκη τα παιδιά πάρα πολύ γρήγορα μπαίνουν μέσα στο νόημα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι αρχίζουν και μας μαθαίνουν δικά τους παιχνίδια ή να μας τραγουδάνε ένα δικό τους τραγούδι. Η κοπέλα είναι η φοιτήτρια που έχει πάει και έχει συμμετέχει από την αρχή. Πάμε στην κυρία Μιλιώνη. Πέστε μας δύο κουβέντες για να περάσουμε και στους κυρίους. Πώς βλέπετε, τι κάνετε με τα παιδιά και πώς εισπράττουν αυτά που προσπαθείτε να τους δώσετε? Όπως είπε και η κυρία Ανδρούσου, παρεμβαίνουμε 2 φορές την εβδομάδα. Ουσιαστικά οι 2 ομάδες εστιάζουν σε διαφορετικά πράγματα. Εσείς πείτε μας για τη δικιά σας εμπειρία. Ναι, αυτό. Εσείς πού είστε φοιτήτρια? Στο τμήμα εκπαίδευσης και αγωγής στην προσχολική ηλικία, ως μετάφραση νηπιαγωγή. Πηγαίνοντας εκεί, αρχικά, μιας που το ρωτήσατε κιόλας, τα παιδιά είναι πολύ δοτικά. Μας περιμένουν με ανοιχτές σαγκάλες, ας πούμε. Με ένα χαμόγελο πάντα και θέλουν και να πάρουν πράγματα αλλά και να δώσουν. Πολύ συχνά έχουμε το φαινόμενο το να γίνεται σύμπραξη και αναδιαμόρφωση του προγράμματος που έχουμε φτιάξει, γιατί έχουμε και κοινά παιχνίδια. Μια μέρα, ας πούμε, κάναμε ένα μουσικοκινητικό παιχνίδι και ξαφνικά μας πρότειναν να παίξουμε τυφλόμυγα. Μάλιστα. Ή κουτσό. Αυτό σας το λένε πώς, με χειρονομίες σας το δείχνουν? Γλώσσα του σώματος. Γλώσσα του σώματος.
Μάλιστα, λειτουργεί και εκεί η γλώσσα του σώματος. Ξεκάθαρα, ναι. Είναι πολύ. Πώς νιώσατε εσείς μετά από αυτή τη διαδικασία? Έχετε πάει πολλές φορές στον Ελαιώνα? Εγώ παρεμβαίνω από την αρχή μέχρι και τώρα. Δηλαδή αυτούς τους μήνες. Το περιμένετε μήνες... αυτό να γίνει όταν είναι να έρθει, το περιμένετε με αγωνία και εσείς είναι κάτι, ναι, που σας βοηθάει και σας σε κάτι, νιώθετε κάπως? Νιώθω ότι προσφέρω κι εγώ κάτι σε αυτά τα παιδιά που ίσως έχουν χάσει. Προφανώς είναι μια αλληλεγγύη αυτό που κάνω. Μια πράξη αλληλεγγύης και όχι φιλανθρωπίας. Δεν πάμε εκεί με εξουσιαστικό τρόπο. Ούτε πάμε να τα αναγκάσουμε να παίξουν. Δηλαδή το πλαίσιο μας είναι εντελώς επιτρεπτικό. Μάλιστα. Τα προτρέπουμε με τον τρόπο μας, με τη γλώσσα του σώματος να συμμετάσχουν. Αλλά δεν είμαστε με το δάχτυλο από πάνω, θα παίξεις. Εντάξει, κυρία Μιλιώνη. Πάμε λίγο στον αγαπητό καθηγητή μας, τον Νίκο Μπελαβίλια. Πάμε λίγο να μιλήσουμε το καλό του. Σκεφτόμουν τώρα ότι όσο μιλάγαν οι συνάδελφος και η καλή φοιτήτρια, το ότι ξεκινήσαμε την ιδέα να προκαλέσουμε δράσεις εκπαίδευσης και το Υπουργείο Παιδείας κινείται σε αυτήν την κατεύθυνση και τις βρήκαμε ήδη στημένες από εθελοντές. Ήδη το ΕΚΠΑ, η Σχολή Καλών Τεχνών, το ΑΠΙΘΗ είχαν πάρει πρωτοβουλίες, φοιτητές και καθηγητές και ήδη λειτουργούσαν. Ήδη στο σχιστό, στον Ελαιώνα, στην Ε1, πρωτοβουλίες είτε εθελοντών είτε δομές εκπαιδευτικές στην Κοζάνη κάνουν τέτοια πράγματα. Πάμε να δούμε λίγο το καλό. Τι θέλουμε να κάνουμε? Ναι. Θέλουμε δίπλα σε όλους αυτούς. Ούτε από πάνω, ούτε υποκαθιστώντας, ούτε καθοδηγώντας κανένα. Να συμβάλλουμε στο να λειτουργήσει αυτό το σύστημα το εθελοντικό και ταυτόχρονα το κρατικό, που πρωτοφανώς είναι υποχρεωμένο να συλλειτουργήσει. Δεν το έχουμε ξανά ως εμπειρία. Δεν έχει μάθει κάποιος εθελοντής κάπου να συνεργάζεται με τον κρατικό υπάλληλο για να προκαλέσει γρήγορα και όλα σε συνθήκες σχεδόν πολέμου ένα καλό αποτέλεσμα. Να συλλειτουργήσουν και να διαδοθεί αυτή η πληροφορία προς τα έξω. Έχοντας. Συντονισμό, να το πούμε. Όχι. Να διαδοθεί πληροφορία προς τα έξω. Έχοντας την. Και θα το εξηγήσω ακριβώς τι σημαίνει. Έχοντας την σιγουριά σχεδόν ότι αυτό θα πάει μακριά. Ότι θα ζήσουμε με αυτό για πολύ καιρό και πρέπει σιγά σιγά να το συνειδητοποιούμε όλοι. Είναι ανάγκη και η χώρα να στηριχθεί με καμπάνια από τη διεθνή κοινότητα. Είναι ανάγκη μια Ευρώπη η οποία έχει κλείσει τα σύνορά της ακολουθώντας μια φοβική κατάσταση, μια φοβική αντίληψη των πραγμάτων, να ενημερωθεί ότι η Ελλάδα έχει σηκώσει τον μπαϊράκι της ανθρωπιάς, μόνη της ίσως αυτή τη στιγμή. Αλλά χρειάζεται να εμπνεύσουμε χιλιάδες. Η Ελλάδα, η πληγωμένη εξαετία Ελλάδα. Η πληγωμένη και η χωρίς χρήματα και Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή δίνει, σηκώνει τις σημαίες του ανθρωπισμού στην Ευρώπη. Συγκινεί, δεν μπορεί να φανταστεί πόσο έξω. Το βλέπουμε από τους ξένους συναδέλφους που έρχονται για να βοηθήσουν ή από αυτούς που ανταποκρίνονται στο κράτος. Και νομίζω ότι λειτουργεί και αφετέρου να στηρίξουμε τις κοινότητες οι οποίες πήραν την πρωτοβουλία, είτε είναι εκπαιδευτική, είτε είναι αυτοδιοίκηση, είτε είναι πρωτοβουλίες ανθρώπων σε διάφορα πόστα, να αναδείξουμε αυτές τις δράσεις ως καλές δράσεις, προκειμένου να πιστεί και η υπόλοιπη κοινωνία ότι είναι ανάγκη να βοηθήσει που ήδη το κάνει. Έτσι λοιπόν, ένα μείγμα πληροφορίας, διάχυση πληροφορίας, επικοινωνίας, αναπλήρωση κενών, όπου υπάρχουν. Ας πω ένα παράδειγμα, πριν από μία ώρα συζητάγαμε με τους φίλους που διευθύνουν το κέντρο της περιφέρειας κάτω στο Ταϊκβόντο. Υπάρχει μια επίγουσα έκκληση για παλέτες και υλικά συσκευασίας για να λειτουργήσει το logistic κάτω. Θα διακινηθεί μέσω διαδικτύου. Είναι γρηγορότερο από το να ακολουθεί την υπηρεσιακή οδό και αυτό το να φτάσει. Καλώς μπορείτε να μας πείτε πώς προέκυψε αυτή η ονομασία? Μια ιδέα μίας από τις φίλες που μαζί το φτιάξαμε και τη στιγμή που τα ακούσαμε. Όλοι σκεφτόμασταν διάφορα τυποποιημένα και συνηθισμένα και ξύλινα συνθήματα. Είπαμε, για φαντάσου, είναι η πρώτη αυτή, η πρώτη και πιο καλόκαρδη έκφραση που ανταμώνεις όταν μπαίνεις σε ένα σπίτι το οποίο θέλει να σου πει, θέλει να σου φιλοξενήσω. Ήταν η έκφραση, το καλωσόρισμα των νησιωτών. Εκείνο το μήνυμα της Μυτιλίνης, όταν ακόμα δεν είχε κινηθεί τίποτα για να στηρίξει πρόσφυγες, εκείνοι οι πρώτοι νησιώτες τους σήκωσαν το βάρος και εμπνεύσαν τους υπόλοιπους και εμάς μαζί για να συνεχίσει αυτή τη ιστορία. Πάμε λίγο και στην περιφέρεια. Κύριε Φιλίππου, τι κάνει? Καταρχάς, να συμπληρώσω τον κύριο Μπελαβίλα. Ναι. Χωρίς να ξέρω ποιοι είναι από πίσω ή ποιοι έχουν στήσει το καλό, με το που το είδα μια φορά στο Ιντερνετ, λέω: ποιοι και να είναι, εγώ πάτησα ότι μετέχω σε αυτή. Χωρίς να ξέρω καν. Μόνο δηλαδή. Ναι, μόνο που βλέπεις, δεν καταλαβαίνεις ότι είναι κάποιοι άνθρωποι ευαισθητοποιημένοι, κάποιοι που θέλουν να προσφέρουν. Λοιπόν, δεν θα σταθώ τόσο στην περιφέρεια, γιατί προφανώς έχουν χιλιοεποθεί.
τι έχουν κάνει. Ότι έχουμε φτιάξει μια τεράστια αποθήκη με logistics, συγκεντρώνουμε εκεί και κάνουμε τη διακίνηση πλέον κεντρικά, είναι τεράστιες ποσότητες. Αλλά με αφορμή όσα είπε η κυρία Ανδρούσου, θέλω να δώσω κάποιες άλλες διαστάσεις που πιστεύω ότι δεν έχουν αναδειχθεί καθόλου. Ποια είναι η προσφορά και η συνεισφορά του στρατού? Μάλιστα. Με αυτή την εμπειρία βλέπουμε έναν άλλο στρατό. Όχι το στρατό που γνωρίζαμε, τα καπέλα με τα γαλόνια και όλα. Τι κάνει ο στρατός? Αλλά βλέπουμε κάποιους ανθρώπους ευαισθητοποιημένους μέσα από αυτή τη διαδικασία. Βλέπεις κάποια τέτοια συναισθήματα και μάλιστα κάνουμε και πλάκα με τους αξιωματικούς καμιά φορά. Ρε, εσείς σας στρατιωτικοί που ξέραμε, αλλιώς σας φανταζόμαστε. Εξαίρετοι άνθρωποι. Και οι φαντάροι και κάποιοι αξιωματικοί. Μάλιστα. Δηλαδή τα παιδιά αυτά που είναι στρατιώτες σήμερα, είμαστε κάποτε φαντάροι, όχι γιατί κάναμε, μετράγαν τις μέρες που θα απολυθούμε, ούφε τούτο εκείνο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έτσι μια εθελοντική διάθεση, δεν είναι θέμα διαταγής τελικά. Το τρίμερο της Καθαρής Δευτέρας που στηνότανε και ο χώρος υποδοχής απάνω στη Μαλακάσα και την ημέρα της Καθαρής Δευτέρας στο Λαύριο, αυτά παιδιά δουλεύανε γιατί τους είχαν δώσει κάποιοι διαταγές. Αλλά δουλεύανε από μια ευαισθησία σαν νέα παιδιά που σήμερα αποκτούν μια τέτοια εμπειρία που πιστεύω θα την έχουν για όλη τη ζωή. Κάνουν, γιατί μας να προσφέρουν, να βάλουν. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια πράγματα που εμείς δεν τα ξέρουμε. Για παράδειγμα, ο διοικητής που έχει την ευθύνη είναι ναυτικός από το ναυτικό, κύριος Γιαννίτσας, στο Λαύριο. Έχοντας διδαχτεί με το στρατό τι πρέπει να κάνει, έχει βάλει μια σειρά στρατόπεδο. Ξέρουν όλοι οι πρόσφυγες ότι 7 η ώρα θα βγουν να καθαρίσουν. Είναι στρατιωτική πειθαρχία αυτή. Ξέρουν ότι 7 με 8 καθαριότητα. Τους εξηγεί το εξής. Ναι, εμείς είμαστε εδώ, εμείς θα μείνουμε εδώ. Ποιος περιμένει να μας το καθαρίσει? Ξέρουν τι ώρα με μια σειρά θα πάρουν το φαγητό τους. Κάτι πάρα πολύ απλό. Δεν επέτρεπε σε εθελοντές που είχαν συγκεντρώσει διάφορα πράγματα που τα είχαν στα αυτοκίνητα να τα δίνουν και να τρέχουν αυτές οι εικόνες στα παιδιά κτλ. Αλλά προσπαθούσε να βάλει μια σειρά. Και εγώ το είδα από εκεί αυτό και σήμερα ένα σχολείο από τη Βάρη-Βουλά Βουλιαγμένη που είχαν μαζέψει πράγματα και λέει: θέλουμε να επισκεφτούμε, παιδιά, να σκεφτούμε τι δράσεις θα κάνετε εκεί πέρα. Όχι να πάνε να μοιράσετε το παιχνίδι για την μπάλα, να πάνε να παίξετε με τα παιδιά. Πάτε. Δώστε τα μας σε εμάς και εκεί που έχει ανάγκη θα σας. Προσέχετε πόσα πράγματα μαθαίνουν. Μετά υπάρχει αυτοοργάνωση αυτών των ανθρώπων που βλέπω. Από την πρώτη μέρα που είμαστε πάνω στο, πώς το λένε, στην Μαλακάσα και ήρθαν 700 οι πρόσφυγες, ήρθαν κάποια άτομα εκεί, προφανώς, έτσι και όχι πολύ μεγάλοι, λέει θέλουμε ένα χώρο να συγκεντρώνουμε τα παιδιά. Τώρα δάσκαλοι ήταν εκπαιδευτικοί, ήταν δεν ξέρω, αλλά αμέσως να αυτοοργανωθούν. Θέλουμε να σας βοηθήσουμε. Και τι μου λένε, δεν θέλουμε από την αρχή να ξεχωρίσουμε ένα, δύο, τρεις, πέντε να έρθουν να βοηθάνε, γιατί αυτοί αμέσως αποκτούν κάποια δικαιώματα έναντι των άλλων. Πράγματα που δεν τα είχαμε σκεφτεί. Ποτέ δεν τα είχα σκεφτεί τέτοια πράγματα. Πώς μπορείς να οργανώσεις, να αυτοοργανωθείς σωστά μια κοινότητα και με ίσο. Εκεί τα ακούγα. Πρέπει σιγά σιγά να γίνει να καταλάβουν ότι όλοι πρέπει να προσφέρουν και ότι δεν είναι ένας αρχηγός σε σχέση με τον άλλον. Γιατί αυτό το δικαίωμα που μπορεί να αποκτήσει ένας έναντι των άλλων μπορεί να φέρει χίλια δυο άλλα πράγματα που τα καταλαβαίνουμε. Όλα αυτά είναι εμπειρίες και βιώματα που βγαίνει από αυτό το καλό τους. Και εγώ πιστεύω και το εξής να το πω. Τελικά ο ελληνικός λαός σήμερα με αυτήν την ανθρωπιά και την ευαισθησία δίνει ένα μάθημα σε όλο τον κόσμο και ανατρέπει ακόμα και τις πολιτικές αποφάσεις. Θα ήθελα και πραγματικά. Νομίζω ότι εκπροσωπώ και την Ελλάδα. Μπορώ να σου πω και για την περιφέρεια, αλλά πιο πολύ μου βγήκαν αυτά. Μισό λεπτό. Απαντώντας ίσως και σε κάποια mail, να πούμε το εξής. Οι άνθρωποι που προσφέρουν σε αυτούς που θα επιμείνω να πω ότι είναι πρόσφυγες, γιατί γράφονται διάφορα, να πούμε ότι είναι οι ίδιοι που και στο παρελθόν και σήμερα και στο μέλλον προσφέρουν και στους Έλληνες. Πρωτίστως στους Έλληνες. Γιατί δυστυχώς υπάρχει μια μερίδα φίλων μας που πιστεύει ότι κάποιοι άνθρωποι ασχολούνται με την εμπειρία που αποκτούν αυτά τα παιδιά που είναι στρατιώτες σήμερα. Δεν έχουν νιώθει τη ζωή. Λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Εμείς έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές από τότε που ξεκίνησε για τους Έλληνες έχουμε κάνει εκατοντάδες. Από τον Ιούνιο του 2015 έχουμε δείξει πάρα πολλές φορές δομές αλληλεγγύης και έχουμε αναδείξει συμπολίτες μας που βοηθάνε τους συμπολίτες μας για τα προβλήματα που έχουν. Που δεν έχουν που να κοιμηθούν, που δεν έχουν φαγητό, που δεν έχουν ρούχα. Έχουμε δείξει όλους αυτούς τους ανθρώπους που βοηθάνε τους Έλληνες. Το ότι τώρα προέκυψε ένα θέμα τεράστιο προσφυγικό και πρέπει να βοηθήσουμε και τους πρόσφυγες, νομίζω ότι παραπέμπει σε ρατσιστική διάθεση το να το διαχωρίζουμε και να λέμε να μην πούμε τίποτα. Και χωρίς, αν θέλουν μη θυμώσουν, να πούμε ότι όποιος βοηθάει τους Έλληνες, ο καθένας ξέρει τι κάνει. Όποιος βοηθάει ξένους, όποιος βοηθάει ζώα, είναι αυτός που βοηθάει. Αυτός που απλώς συνεχώς σχολιάζει είναι αυτός ο οποίος γενικώς δεν βοηθάει. Αφήστε με να σου πω. Ένα ρωτό θα ήθελα έτσι, και δεν θα ξαναδείξω. Πρώτα να δώσω τη διάσταση του στρατού γιατί δεν έχει αναδειχθεί. Και δεύτερον, κοινωνικά, ποιοι είναι αυτοί που βοηθάνε, ξέρετε ποιοι είναι? Συνήθως οι άνεργοι,
τα νέα τα παιδιά. Αυτοί που έχουν βιώσει και που δεν έχουν λύσει τα προβλήματά τους παρά οποιοδήποτε άλλοι που φυσιολογικά θα έπρεπε. Και είναι και αυτό πάρα πολύ χαρακτηριστικό που πρέπει να το δούμε. Ναι, κύριε Φίλιππο. Μπορώ να πω μια κουβέντα πάνω σε αυτό που είπατε. Να κλείσουμε ένα, κύριε. Αυτού του τύπου οι δράσεις δεν είναι δράσεις μόνο για τους πρόσφυγες. Είναι δράσεις και προς την ελληνική κοινωνία. Γιατί το να μάθουμε να δεσμευόμαστε, το να μάθουμε όλη αυτή τη διαδικασία αλληλεγγύης και να μπορούμε να δρούμε σε ανοιχτά πλαίσια και σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, αυτό αφορά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Πάντως, ως εκπομπή, κυρία Ανδρούσου, με την Ελένη και την Εύθυ Ζέβα και τους πολιτικούς συνεργάτες μας, αυτούς που ξεκινήσαμε τον Ιούνιο να λέμε ότι βοηθούν Έλληνες, και ό,τι ο καθένας κάνει. Τώρα αυτοί βοηθάνε πρόσφυγες. Είναι τα ίδια πρόσφυγες. Το ξέρω πολύ καλά. Έλληνες και ξένους. Οι ίδιοι άνθρωποι είμαστε. Στην Ε1. Και όχι μόνο βέβαια. Στην Ε1 τώρα. Στον Πειραιά. Αυτοί που οργάνωσαν και τρέξαν την πρόσφυγη ήταν τα κοινωνικά φαρμακεία του Πειραιά. Ήταν οι αγορές χωρίς μεσάζοντες, ήταν η αλληλεγγύη για όλους. Ήταν δηλαδή όλη η υποδομή των εθελοντών οι οποίοι είχαν ήδη. Ταΐζουν ξένους, ταΐζουν και να σας πω και ένα μυστικό που δεν το ξέρετε. Υπάρχει μερικές φορές περίσσευμα υλικών το οποίο λύγει ή κινδυνεύει να λήξει γρήγορα. Φεύγει για δομές αστέγων. Φεύγει για δομές Ελλήνων οι οποίοι έχουν πρόβλημα στο. Εκεί είναι η συμβολή δηλαδή της περιφέρειας. Λοιπόν, με το κέντρο που έχει στηθεί κάτω στο Φάλιρο ακριβώς. Mm-hmm. Πολύ οργανωμένο πλέον που μετέχουν οι πάντες. Γίνεται μια σωστή κατανομή και ένα έλεγχο. Και στις τέσσερις το λέμε, το θέμα δεν θα τελειώσει, θα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς πρωτίστως έχει σημασία ότι βοηθάτε ανθρώπους και ασχέτως ποιες εθνικότητες. Καλώ του GR για εγγραφή. Καλώ του GR. Είμαστε αλληλέγγυοι. Δεν βοηθάμε απλώ. Λοιπόν, αλληλέγγυοι. Τώρα να πούμε ένα θέμα μαζί. Στρατό, το χωρίς να είμαι καθόλου στρατοκράτης και το ξέρετε κιόλα. Αλλά πραγματικά είναι διαφορετικό. Το αναδείξαμε νομίζω και η μόνιμη και η αξιωματική. Θα το κάνουμε και θέμα. Θα κάνουμε την ψυχή του. Θα φέρουμε και τα τρία όπλα εδώ να συζητήσουμε. Λοιπόν, θα φέρουμε. Πάμε στο μαγικό μυστικό.